Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζω τη δουλειά στο Project ZX. Αυτό είναι το μέρος 2, το part 2. Αν δεν έχετε δει το part 1 που λύνω τον κινητήρα, κάντε κλικ εδώ πάνω. Γενικά υπήρχε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο, μου γράψατε και πολλά σχόλια. Μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά βιντεάκια τέτοια στο YouTube, οπότε θέλουν πολλοί να δούνε πώς λύνεται και πώς δένεται αυτός ο κινητήρας από το ZX130 του Kawasaki. Πάμε να σας δείξω τι νέα έχουμε. Λοιπόν, εδώ είχα βάλει καταρχήν τα δύο κομμάτια του κάρτερ στον ξύλινο πάγκο, ώστε να τα ζεστάνω με το πιστόλι θερμού αέρα και να βάλω πάνω τα ρουλεμάν, το σασμάν και το στρόφαλο, έτσι. Και λέω, δεν δοκιμάζω να δω αν μπαίνει ο κύλινδρος. Και για δείτε εδώ. Δεν μπαίνει ο κύλινδρος. Από ό,τι μέτρησα, αυτός η εξωτερική διάμετρός του είναι 67, ενώ στον εργοστασιακό είναι 60. Δεν ήξερα ότι δεν μπαίνει ο κύλινδρος σε κάρτερ εργοστασιακά και πάλι καλά που το είδα, γιατί αν έβαζα όλα τα πράγματα μέσα και μετά καταλάβαινα ότι δεν μπαίνει ο κύλινδρος, υπήρχαν δύο λύσεις: ή θα το έκανα πάλι 53 ή θα έπρεπε ξανά να βγάλω όλα τα πράγματα από το κάρτερ για να τα πάω στο μηχανουργείο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε πάλι καλά που το είδα τώρα. Σήμερα είναι Κυριακή, οπότε αύριο ή μεθαύριο θα πρέπει να πάω στο μηχανουργείο με τα κάρτερ και με τον κύλινδρο, να τους πω, να τους ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να το φτιάξουμε, και ελπίζω, finger crossed, να μπορούμε να το φτιάξουμε ώστε να γίνει 60, όπως θέλω και εγώ και θέλετε και εσείς. Οπότε θα συνεχίσει το βίντεο μετά από τα νέα στο μηχανουργείο. Επιστρέψαμε στο βίντεο. Τα πράγματα ήρθαν από το μηχανουργείο, είναι εδώ. Το κάρτερ έχει ανοίξει στα 67 χιλιοστά. Εδώ είναι ο κύλινδρος, είναι στα 66 και μπαίνει όπως θα έπρεπε να μπαίνει. Επίσης στο μηχανουργείο μου βγάλανε τα μπουζόνια για να ανοίξουν τον κύλινδρο, για να ανοίξουν τα κάρτερ, συγγνώμη. Οπότε τώρα θα κάτσω να βάλω τα μπουζόνια. Μετά θα ανοίξω τα κάρτερ να καθαρίσω τα γρέζια από το άνοιγμα, γιατί δεν το έχουν καθαρίσει το μηχανουργείο, και στη συνέχεια θα πάμε να βάλουμε τα ρουλεμάν. Τα μπουζόνια έχουν πάνω και κάτω, στο κάτω μέρος έχουν αυτό εδώ το πραγματάκι μετά το σπήρωμα, κάνει ένα σαν λαιμό, ενώ στο πάνω μέρος δεν το έχουν. Οπότε τώρα θα βάλω και λίγη κόλλα σπυρωμάτων για έξτρα ασφάλεια και θα βιδώσω όλα τα μπουζόνια. Μπήκαν και τα μπουζόνια. Τώρα θα κάτσω να καθαρίσω καλά όπου περνάει λάδι με πίεση αέρα. Γι' αυτό προσέξτε το κι εσείς, να καθαρίσετε όπου περνάει λάδι πολύ καλά, γιατί άμα έχει κάποιο γρεζάκι μέσα, μόλις ξεκινήσει και κυκλοφορεί το λάδι, μπορεί κάπου να κολλήσει και να μην λιπαίνεται σωστά ο κινητήρας. Οπότε μεγάλη προσοχή σε αυτό, με πίεση αέρα και πολύ καλό καθάρισμα. Επίσης έχω βάλει και το manual εδώ στο λαπτοπάκι για να ρίχνω κάμια ματιά που και που, να βλέπω πόσο να σφίγγω, ας πούμε, λέει νιουτόμετρα κτλ. Που χρειάζεται λάδι, οπότε έχω και αυτό το μπούσουλα εδώ πέρα. Επίσης, ό,τι απορία έχετε, γράψτε την κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε να φτιάξετε και το δικό σας μηχανάκι, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον μέσα από αυτό που κάνουμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με το καθάρισμα και να βάλω το ρουλεμάν επιτέλους. Έχω βάλει το ένα κομμάτι του κάρτερ στο ξύλινο πάγκο, ώστε να πάρω τώρα το πιστόλι θερμού αέρα, να ζεστάνω το κάρτερ εδώ στις φωλιές που μπαίνουν τα ρουλεμάν, εδώ, και εδώ στη φωλιά του στρόφαλου, ώστε να τα βάλω κουμποτά.
Η μία μεριά είναι έτοιμη, η δεξιά μεριά. Οπότε πάμε να φτιάξουμε και την αριστερή μεριά του κάρτερ. Αυτά μπήκανε ωραία. Και είναι έτοιμη και αυτή η μεριά του κάρτερ. Τώρα θα ζεστάνω για να βάλω το στρόφαλο. Εδώ είναι ο στρόφαλος. Απλά πρέπει να το σηκώσω το κάρτερ έτσι. Έλα. Κούμποσε. Τέλειο. Απλά πρέπει να το κρεμάσω τώρα κάπως έτσι. Ωραία. Πάμε να βάλουμε σιγά σιγά και το σασμάν. Παιδιά, τώρα πάω να βάλω το σασμάν. Να ξέρετε ότι ήδη έχω κάνει μία πρόβα, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο, για μένα τουλάχιστον, να συνδέσω όλα αυτά μαζί με το μήλο επιλογής ταχυτήτων, τέλος πάντων. Το έκανα μία πρόβα, δεν μου δούλευε σωστά, δηλαδή κι εσείς όποτε λύσετε μοτέρ και πάνετε να ξαναβάλετε το σασμάν, πριν κουμπώσετε και το άλλο κάρτερ, δοκιμάστε να δείτε, δουλεύει σωστά, δηλαδή γυρνάνε οι άξονες όπως πρέπει κτλ. Εμένα στην πρόβα που έκανα, δεν μου γύρναγε σωστά ο άξονας και έκατσα και έλυσα όλα τα γρανάζια και είχα βάλει αυτό το γραναζάκι ανάποδα. Επειδή όπως το έβγαλα από όταν άνοιξα το μοτέρ, μου έφυγε και μετά το είχα βάλει ανάποδα. Οπότε έκατσα, είδα το manual, είδα πώς μπαίνουν με τη σειρά μπαίνουν και που κοιτάει το κάθε δοντάκι εδώ. Οπότε έφτιαξε, το ξανάβαλα και δουλεύει. Οπότε πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα το βάλουμε πάλι, για να έχετε κι εσείς μια βοήθεια. Λοιπόν, παίρνουμε τους δύο άξονες, τους κουμπώνουμε έτσι και μαζί τους τοποθετούμε πρώτα την τρύπα που μπαίνει η καμπάνα. Κατεβάζουμε σιγά σιγά και μετά κουμπώνουμε. Λοιπόν, αυτό το αυτάκι είναι ένα stop που έχει αυτό το μηχανάκι. Στο KZR δεν το είχα δει νομίζω, δεν έχει τέτοιο. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει τα γρανάζια, παίρνουμε τον άξονα και τις δύο φουρκέτες που λέγονται. Οι δύο φουρκέτες είναι διαφορετικές. Αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτή, οπότε δεν γίνεται να τις μπερδέψετε. Βάζουμε και τις δύο. Ουσιαστικά πρέπει να μπουν κάπως έτσι, ώστε αυτά τα δοντάκια εδώ πέρα να κοιτάζουν προς το μήλο. Αν δεν κοιτάζουν προς το μήλο, είναι βαλμένα λάθος. Οπότε και αυτά δεν γίνεται να τα μπερδέψετε. Βάζουμε τη μία φουρκέτα εδώ και την άλλη φουρκέτα από εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις στα γρανάζια που μπαίνουν οι φουρκέτες και βάζουμε και τον άξονα. Και αυτό έχει μπει, είναι κομπλέ. Λοιπόν, και παίρνουμε τώρα και το μήλο. Ο μήλος, όπως είδα και στο manual, ουσιαστικά εδώ σε αυτή την τρύπα σταματάει αυτό εδώ το δοντάκι, το stop που έχει. Οπότε σπρώχνω το stop προς τα εδώ και βάζω το μήλο σε αυτή περίπου τη θέση, ώστε να μπει κοντά στην νεκρά ταχύτητα. Λοιπόν, βάζω και το μήλο. Για να μπει ο μήλος πρέπει να σηκώσω λίγο τις φουρκέτες εδώ από τα γρανάζια. Μεγάλη προσοχή γενικά, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο να κουμπωθεί σωστά το σασμάν, τουλάχιστον για εμένα. Πάρτε το χρόνο σας, δεν υπάρχει θέμα βιασύνης. Ωραία. Και τώρα έχει μπει και ο μήλος. Αυτό είναι τώρα στη θέση της νεκράς. Και όπως βλέπετε, αν γυρίσω τον άξονα της καμπάνας,
δεν γυρνάει ο άξονας που είναι το γρανάζι επάνω. Οπότε ουσιαστικά γυρνώντας το μήλο, τώρα έχω βάλει πρώτη. Άμα το γυρίσω πάλι πίσω το μήλο έτσι, έχω νεκρά, οπότε δεν γυρνάει. Και αυτό γίνεται για όλες τις ταχύτητες. Και έτσι δουλεύει το σασμάν. Οπότε τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα δεν ξεχνάμε, έχει δύο τσιμουχάκια. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, γιατί από εκεί περνάει λάδι και έρχεται και με πίεση, γιατί είναι από την αντλία λαδιού. Οπότε δεν έχω βρει καινούρια δυστυχώς. Δεν ξέρω πού μπορώ να βρω, αλλά δεν μπορώ να ψάξω άλλο. Θα βάλω τα παλιά. Μπαίνει ένα εδώ τσιμουχάκι και άλλο ένα τσιμουχάκι εδώ. Και γι' αυτό το λόγο είχα σημαδέψει και με κόκκινο μαρκαδόρο, ώστε να μην ξεχάσω να βάλω τα τσιμουχάκια αυτά. Λοιπόν, θα βάλω και τον άξονα της μανιβέλας. Ο άξονας της μανιβέλας έχει αυτό εδώ το ελατηριάκι. Από πίσω δεν έχει κάτι περίεργο, μια ροδέλα έχει. Να αφήνουμε πάνω και μπαίνει εδώ και κάθεται έτσι. Αφού μπήκε ο στρόφαλος, το σασμάν και ο άξονας της μανιβέλας, τώρα θα πάω να βάλω φλατζόκολλα γύρω-γύρω στο κάρτερ, ώστε να βάλω και το άλλο κάρτερ που είναι εκεί πέρα. Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα κομμάτια που θα βάλετε φλατζόκολλα, να μην έχουν καθόλου λάδι, όπως λέει και το manual, το έχω εδώ το manual, εδώ. Και να μην βάλετε και εδώ πέρα, δηλαδή λέει γύρω γύρω, απλά μεγάλη προσοχή εδώ που είναι οι τρύπες που περνάει το λάδι με αυτά τα τσιμουχάκια, μεγάλη προσοχή και εδώ να υπάρχουν αυτά τα τσιμουχάκια. Και δεν βάζουμε εδώ φλατζόκολλα, βάζουμε μόνο γύρω γύρω. Οπότε πάμε να βάλουμε τώρα μια φλατζόκολλα και να κουμπώσουμε το κάρτερ. Χρησιμοποιώ συνήθως για τέτοιες περιπτώσεις φλατζόκολλας της Permatex, είναι η γκρι, gasket maker λέει εδώ πέρα, είναι το σωληνάριο το γκρι, με την γκρι φλατζόκολλα, είναι πάρα πολύ καλή και αντέχει και σε θερμοκρασίες, όχι πολύ υψηλές, αλλά αντέχει και από χημικά λάδια, βενζίνη κτλ. Οπότε πάμε τώρα να βάλουμε φλατζόκολλα. Πρώτα κάνω ένα καλό καθάρισμα ξανά, να μην έχει λάδια γύρω γύρω εκεί που θα βάλω φλατζόκολλα. Είναι καθαρό και τώρα θα ξεκινήσω να βάζω φλατζόκολλα εκεί που είπαμε. Δεν θέλει πάρα πολύ, ίσα ίσα να βαφτεί το αλουμίνιο που λέμε. Δηλαδή δεν θέλει πολύ ποσότητα για να ξεχυλήσει απ' έξω και μέσα στο μοντέρ. Δεν χρειάζεται παραπάνω φλατζόκολλα. Τώρα θα ζεστάνω λίγο εδώ και αυτό το κάρτερ ώστε να διασταλεί και να το κουμπώσω επάνω στο άλλο. Ας κάνω μια προσπάθεια να το βάλω. Φτιάχνω λίγο την μπιέλα. Και κούμπωσε. Απίστευτο. Τόσο απλά. Οκ. Σούπερ. Ούτε πάτημα ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις βίδες τώρα. Νομίζω ότι τις έβαλα όλες. Πρώτα σφίγγω με το χέρι να πατήσει λίγο το κάρτερ. Λάθος παιδιά. Βγάζω πάλι τις βίδες, ξέχασα να βάλω οδηγούς. Πάλι καλά που το θυμήθηκα τώρα. Σχετικά νωρίς. Βγάζουμε πάλι το κάρτερ. Ξέχασα να βάλω δύο οδηγούς που έχει εδώ. Έναν εδώ και έναν εδώ. Mm.
Θα ξαναβάλω λίγη φλατζόκολα, γιατί τώρα ψηλό έφυγε, για να είμαι σίγουρος. Θα ξαναπεράσω άλλη μια στρώση μικρή, για να μην έχουμε τίποτα διαρροές, γιατί άμα έχουμε διαρροές μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλω καλή στεγανοποίηση, κυρίως εδώ, στα χαμηλά σημεία του μοτέρ, εκεί που κάθεται το λάδι. Λοιπόν, τα ξαναζεστάνω, το άλλο κάρτερ και ξανακουμπώνω. Και αφού έκλεισα το κάρτερ, πάμε να βάλουμε τις βίδες ξανά. Αυτή τη φορά έκλεισα τα κάρτερ με τους οδηγούς μαζί, οπότε νομίζω πως είναι όλα καλά. Όλες οι βίδες είναι ίδιες, αυτές που κλείνουν αυτά τα κομμάτια, οπότε δεν έχει κάτι να μπερδέψετε. Θα σφίξω λίγο με το χέρι και μετά με ροπόκλειδο, με τα νιουτόμετρα που λέει στο manual. Επίσης, κάτι που διάβασα τώρα στο manual, σε αυτή μόνο τη βίδα, σε αυτήν εδώ, λέει ότι πρέπει να μπει κόλλα σπυρωμάτων. Σε αυτό μόνο το σημείο, όχι στις άλλες βίδες. Οπότε καλό είναι να έχουμε και το manual, να βλέπουμε τι λέει ο κατασκευαστής. Βάζω έτσι λίγο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εγώ το βάζω, αφού το έχω. Όχι ότι άμα δεν βάλετε θα πάθει κάτι σοβαρό, αλλά αφού το έχω και εγώ το βάζω. Λοιπόν, όλες αυτές τις βίδες λέει το manual να τις σφίξουμε με 8,8 νιουτόμετρα. Εγώ αρχικά θα σφίξω με 5 με 6 κάπου εκεί και μετά θα σφίξω με τη σωστή ροπή. Τώρα πάμε να βάλουμε γύρω στα 9 νιουτόμετρα. Κάνω ένα check ξανά όλες τις βίδες ότι τις έχω σφίξει, να είμαι σίγουρος. Να δώσω ένα tip για όποτε χρησιμοποιείτε ροπόκλειδο, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, πριν το βάλετε στην άκρη να το αποφορτίζετε σε εισαγωγικά το ελαττήριο που έχει μέσα. Μην το αφήνετε ας πούμε με τη ρύθμιση 20 νιουτόμετρα, να το βάζετε στη ρύθμιση το 0, γιατί αν το βάζετε στην άκρη για πολύ καιρό με τη ρύθμιση για πολλά νιουτόμετρα, εξασθενεί το ελαττήριο και μετά χαλάει η ακριβής ροπή σύσφιξης. Δηλαδή αν το αφήσετε στα 20, μετά από καιρό μπορεί να πέσει επειδή εξασθενεί μέσα το ελαττήριο που έχει. Οπότε το βάζουμε έτσι στην άκρη. Πάμε να δούμε τώρα αν γυρνάει ο στρόφαλος όπως πρέπει. Ουσιαστικά, αν το νιώθετε κολλημένο λίγο, λέει και στο manual μέσα να του δώσετε μερικές σφυριές με μαλακό σφυρί, με ματσόλα, όχι πολύ δυνατά, από εδώ και από εδώ, ώστε να κάτσουν τα ρουλεμάν. Και τώρα γυρνάει πιο ευχάριστα. Και κάπου εδώ η μπαταρία του μικροφόνου μας άφησε χρόνους, οπότε θα κάνω voiceover. Λοιπόν, εκεί που δείχνω δεν ξεχνάμε να βάλουμε δύο τσιμουχάκια που μπαίνουν στην αντλία λαδιού. Θα σας δείξω τώρα.
Είναι αυτά τα δύο τσιμουχάκια. Επίσης το kit με τις πολλές φλάτζες έχει δύο καινούργια τσιμουχάκια. Θα τα βάλω πιο μετά. Τώρα έβαλα πάλι τα χρησιμοποιημένα γιατί δεν τα είχα δει. Και τώρα πάω να βάλω την αντλία λαδιού. Την έχω τσεκάρει γενικά μέσα ότι είναι καθαρή και λειτουργική. Έχει και έναν οδηγό στη μία από τις τρεις τρύπες που έχει. Μπαίνει κάπως έτσι. Και τώρα τοποθετώ την αντλία λαδιού. Έχει τρεις βίδες, οι οποίες είναι ίδιες και δεν χρειάζονται κόλλας πυρωμάτων. Τώρα βιδώνω τις βίδες, τις τρεις βίδες που έχει. Και δοκιμάζω να δω αν γυρνάει ομαλά μαζί με το στρόφαλο. Τώρα θα βάλω το μηχανισμό που γυρνάει το μήλο των ταχυτήτων. Έχει ένα μικρό στρογγυλό πιατελάκι με δύο δοντάκια, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μπαίνει πάνω στο μήλο. Έτσι. Μετά μπαίνει αυτός ο επιλογέας που έχει εκεί. Έχω βάλει ήδη ένα ελατηριάκι που έχει. Προσπαθώ και εγώ να το δείξω όσο καλύτερα μπορώ στην κάμερα. Μπαίνει κάπως έτσι. Πριν βάλουμε το αστεράκι όμως, για να μπορούμε να το κάνουμε προς τα πίσω όπως θα δείτε τώρα. Το κρατάω πίσω με το δάχτυλό μου και βιδώνω τη βίδα του. Και τώρα θα βάλω το αστεράκι του μήλου. Στο manual το λέει και σαν camshaft, που σημαίνει κεντροφόρος. Τώρα θα βάλω τον άξονα των ταχυτήτων. Βάζω λίγο λαδάκι εδώ, ώστε να γλιστρήσει μέσα στο κάρτερ. Και τώρα τον τοποθετώ εκεί που πρέπει να μπει. Τώρα βιδώνω και ένα ροδελάκι, ένα καπάκι που έχει ο μήλος. Άμα δείτε, τώρα γυρνάω το μήλο με το εργαλείο και γυρνάει μια χαρά. Και μόλις μπει καλά μέσα, πρέπει να σηκωθούν από πίσω δύο αυτάκια που έχει, ώστε να κουμπώσουν πάνω στο αστεράκι. Τώρα φέρνω και το λευγέ των ταχυτήτων να δοκιμάσουμε αν δουλεύουν οι ταχύτητες σωστά. Τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι το χέρι μου μπροστά. Αλλά από την άλλη μεριά γυρνάει ο άξονας που γυρνάει το γρανάζι. Έβαλα και πάνω στον ξύλινο πάγκο όλα τα ανταλλακτικά που είναι να μπουν για το κινητήρα. Επίσης είδα εκ των υστέρων βέβαια ότι αυτό το σετ εδώ με τις φλάτζες, έχει όλες τις φλάτζες και έχει και αυτά τα O-ring που έβαλα εδώ στην αντλία λαδιού και τα O-ring που έχει μέσα στο κάρτερ που περνάει πάλι το λάδι. Δεν άνοιξα εννοείται πάλι το κάρτερ για να βάλω τα καινούρια, έβαλα μόνο καινούρια O-ring στην αντλία λαδιού εδώ πέρα και τώρα θα πάω να βάλω, θα ανοίξω τα δισκάκια εδώ και θα το γυρίσω ανάποδα αυτό το πλαστικό, να το γεμίσω με λάδι ώστε να μουλιάσουν τα δισκάκια και να είναι έτοιμα να μπουν πάνω. Πάμε τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα πράγματα από αυτή τη μεριά και θα ξεκινήσουμε με τη μανιβέλα. Η μανιβέλα έχει πρώτα αυτό το πραγματάκι, το οποίο εδώ λέει out, οπότε
μπαίνει αυτό προς τα έξω και μετά μπαίνει το ελαττήριο. Αυτό εδώ θέλει λίγο προσπάθεια, προσπαθήσω να το δείξω όσο πιο καλά γίνεται. Το ελαττήριο μπαίνει όπως είναι έτσι, έτσι, και πιάνει στο σπέσεράκι αυτό και μετά προσπαθείτε την άλλη μεριά να την τραβήξετε. Έχω εδώ ένα εργαλείο, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό από εκεί, προσπαθείτε να την τραβήξετε προς τα πάνω. Έτσι, και να μπει πάρτε το χρόνο σας εδώ, γιατί τα ελαττήρια με τις μανιβέλες και με αυτά είναι λίγο, θέλουν υπομονή. Και αφού μπει το ελαττήριο, βάζουμε και αυτό το πλαστικάκι μέσα στο ελαττήριο. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, πρέπει να σηκώνετε, να σπρώχνετε προς τα μέσα το ελαττήριο και μετά το πλαστικό αυτό, ώστε να πατήσει σωστά. Και νομίζω ότι είναι ok όπως είναι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε την καμπάνα με τα δισκάκια και την καμπάνα του φυγοκεντρικού. Πρώτα μπαίνει αυτή η ροδέλα εδώ πέρα. Τώρα πάμε να βάλουμε την καμπάνα με τα δισκάκια. Έχει η καμπάνα, το ένα κομμάτι έχει αυτά τα δύο σημαδάκια εδώ και το κάτω μέρος έχει αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, για να πηγαίνει έτσι. Δηλαδή τα δύο σημάδια μαζί με το ένα σημαδάκι εκεί, ώστε να κουμπώνει σωστά η καμπάνα για να σφίγγουν οι δίσκοι. Αυτό δεν το ήξερα, τώρα το είδα, οπότε καλό είναι και εσείς να το βλέπετε. Βάζω εδώ μέσα στη μεγάλη καμπάνα το κάτω μέρος και αρχίζω και βάζω τα δισκάκια και τα μεταλλικά ένα λάξ. Τώρα βάζω και το τελευταίο κομμάτι. Μπαίνει και αυτό εδώ. Και θα βάλω και πρόχειρα τα ελαττήρια και το καπάκι που σφίγγει. Σφίγγω την καμπάνα με τα δισκάκια, τα ελαττήρια δηλαδή, ώστε να μπορέσω να βάλω και την καμπάνα του φυγοκεντρικού μαζί. Αυτές τις βίδες, όπως λέει το manual, τις σφίγγουμε με 8,8 νιουτόμετρα. Αλλά και εμπειρικά να τις σφίξετε, εντάξει, όχι πολύ σφιχτά, το ίδιο κάνει. Και η καμπάνα είναι έτοιμη. Εδώ μπαίνει και ένα ρουλεμανάκι, το οποίο το έχω πάρει καινούριο. Τώρα πάμε να βάλουμε τις δύο καμπάνες, δηλαδή την καμπάνα του φυγοκεντρικού και την καμπάνα με τα δισκάκια μαζί, γιατί μαζί μπαίνουν. Βάζω και το κυλινδράκι εδώ, σε αυτή την καμπάνα. Τα τοποθετώ έτσι
και τα περνάω σιγά σιγά μέσα. Τώρα θα βάλω τη βίδα που είναι για αυτή την καμπάνα εδώ πέρα που σφιγγεί. Θα βάλω και λίγο κόλλα σπυρωμάτων. Το καθαρίσω πρώτα εδώ το σπύρωμα. Ένα τσακ. Να μην ξεβιδώσει. Και τη βάζω μέσα. Και για δίπλα, για το φύγο κεντρικό, έχω αυτό εδώ, το οποίο όπως είδα στο manual πάει με αυτό εδώ το πραγματάκι μέσα, ενώ από αυτό δεν έχει. Οπότε αυτό εδώ πάει προς τα μέσα και για να μπει το βάζουμε λίγο έτσι. Δηλαδή γυρνάμε λίγο την καμπάνα, το φύγο κεντρικό και κάθεται μέσα. Να πω ότι και το κόμπλερ αυτό είναι καινούριο, το έχω αλλάξει. Λοιπόν, και για φύγο κεντρικό έχω πάρει ένα της ντομπάκι. Αυτό εδώ είναι. Θα το βάλω και θα βάλω και στην καμπάνα μέσα λίγο λαδάκι έτσι. Όχι ότι δεν θα πάει πριν το βάλουμε μπρος, αλλά έτσι προκαταβολικά. Και κουμπώνω την καμπάνα. Λοιπόν, και έχει και ένα παξιμάδι ωραίο εδώ. Έχει αυτό το παξιμάδι και βιδώνουμε. Βιδώνω έτσι πρόχειρα, θα βρω πόσο σφίξιμο θέλουν από το manual και συνεχίζω. Είδα στο manual ότι αυτή η βίδα εδώ θέλει 49 νιουτόμετρα σφίξιμο και αυτή θέλει 77. Γενικά είναι πάρα πολύ δύναμη για να κρατήσω την καμπάνα και το φύγω κεντρικό με το χέρι, οπότε θα τα σφίξω όσο πάνε με το χέρι και μετά θα πάρω το αερόκλειδο και εμπειρικά θα τα σφίξω αυτές τις βίδες. Εσείς αν δεν είστε σίγουροι μην το κάνετε, γιατί μπορεί να χαλάσει κάποιο σπύρωμα εδώ στο στρόφαλο ή οτιδήποτε, οπότε αν μπορείτε συμβουλευτείτε το manual όπως λέει, 49 νιουτόμετρα εδώ και 77 εδώ. Βάζω ένα πραγματάκι ή ένα κατσαβίδι μέσα στην πιέλα ώστε να μην γυρνάει, για να μπορέσω να σφίξω το παξιμάδι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά είναι ένας τρόπος να καταφέρετε να σφίξετε αυτό το παξιμάδι εδώ. Τώρα θα σφίξω με το αερόκλειδο. Λοιπόν, από αυτή τη μεριά το μόνο που μένει είναι να μπει αυτό το καινούριο το ρουλεμανάκι εδώ πέρα που μπαίνει, το φιλτράκι, το σιτάκι εδώ του λαδιού και ο μηχανισμός που πατάει τα δισκάκια του συμπλέκτη. Αυτά δεν θα τα βάλω ακόμα, γιατί θέλω να βάλω και από την άλλη μεριά τα πράγματα, να το τελειώσω αυτά τα πλαϊνά και μετά δεν θέλω να κλείσω καπάκι ώστε να μπορώ όταν θα βάλω το κύλινδρο επάνω να μπορώ να το κουνήσω, ας πούμε, με το χέρι και αυτά, για να ρυθμίσω και τον κύλινδρο και την κεφαλή όλα αυτά πιο εύκολα. Οπότε πάμε να βάλουμε και την άλλη μεριά τα πράγματα, το βολάν και τις γλίστρες και αυτά και να κλείσουμε, να τελειώσουμε με τα πλαϊνά. Τώρα πάμε να βάλουμε τα πράγματα από αυτή τη μεριά του κάρτερα, την αριστερή μεριά. Θα μπει αρχικά καδένα, γλίστρα και μετά το βολάν μαζί με το κόμπλερ της μίζας. Εδώ θα μπει το τέτοιο, οπότε ας τα κάνουμε και ας μην τα λέω έτσι. Λοιπόν, βγάζω αυτό το καπάκι εδώ, το οποίο είναι προστατευτικό, κρατάει τη γλίστρα της καδένας. Λοιπόν, πήρα μια καινούρια καδένα, εννοείται, η οποία είναι ίδια με αυτή του Krypton X από ό,τι μου είπανε, οπότε την περνάω.
τη βάζω έτσι. Και εδώ θα βάλω λίγο λαδάκι, ίσα ίσα με το δάχτυλό μου, και θα μπει η γλίστρα. Και μετά ξαναβάζω το καπάκι αυτό. Και έτσι κάθεται η γλίστρα, η πάνω γλίστρα. Η κάτω γλίστρα μπαίνει μετά, γιατί μπαίνει πρώτο κλίνδρος και μετά μπαίνει η γλίστρα και φωλιάζει εδώ μέσα. Τώρα πάμε να βάλουμε τον αισθητήρα των ταχυτήτων. Εδώ έχει, πριν τον αισθητήρα, έχει αυτό το μπρούτζινο πραγματάκι και ένα ελαττηριάκι που μπαίνει στη μικρή τρύπα εδώ στο μήλο. Οπότε πρώτα πάει το ελαττήριο και μετά το μπρούτζινο, το πυράκι. Κάπως έτσι, δηλαδή όταν το πατάτε επιστρέφει, επανέρχεται. Και τώρα μπαίνει ο αισθητήρας, ο οποίος είναι αυτός, και βιδώνει εδώ. Δεν θέλει πολύ σφίξιμο. Ωραία, και είναι έτοιμο. Τώρα πάμε να βάλουμε και το βολάν. Πρώτα βάζουμε το κόμπλερ, το οποίο μπαίνει έτσι εδώ, περαστό απλά. Και μετά βάζω τη σφήνα του βολάν. Βάζω τη σφήνα εδώ. Έτσι, και μετά παίρνω το βολάν. Βλέπω που είναι το κόψιμο του εδώ για τη σφήνα και το κεντράρω όσο μπορώ. Και για να μπει πρέπει να γυρνάμε το πίσω το οδοντοτό έτσι, ώστε να μπει το κόμπλερ σωστά. Και νομίζω μπήκε. Ναι. Τώρα έχει αυτή τη βίδα εδώ. Θα βάλω λίγο κόλλα σπυρωμάτων. Δεν ξέρω αν το λέει το μάνιο, αλλά εγώ θα βάλω. Έτσι, ένα τσακ. Και βίδωμα. Αυτή τη βίδα εδώ λέει το μάνιο ότι τη σφίγγουμε με 49 νιουτόμετρα. Είναι 14. Περάσω από την μπιέλα την προέκταση από Allen και θα σφίξω. Τώρα σφίγγω με το χέρι, θα το σφίξω με αυτό εδώ. Παίρνω αυτό το εργαλείο που είναι σαν σφιχτήρας, σφίγγω καλά καλά το βολάν. Σε ένα κοντράρι εδώ στον άξονα και παίρνω το μεγάλο το ροπόκλειδο και βάζω 49 νιουτόμετρα. Και έσφιξε. Γύρισα το μοτέρ τώρα στο πλάι και όπως βλέπετε γυρνώντας το βολάν περιστρέφεται και ο στρόφαλος και η καμπάνα κτλ. Οπότε είμαστε κομπλέ. Όπως είδατε τελείωσα με αυτή τη μεριά του κάρτερ και άμα την άλλη μεριά. Δεν θέλω να βάλω άλλα πράγματα. Σειρά έχει ο κύλινδρος, το πιστόνι και η κεφαλή. Επίσης δεν έχω βάλει ακόμα τσιμούχες εδώ και στα καπάκια των κάρτερ που χρειάζονται σε μερικά σημεία. Θα τα δείξω. Αυτά προς το παρόν.
Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σας κούρασα με πολλές λεπτομέρειες για το πώς να ξαναδέσετε, να κουμπώσετε πάλι ένα κινητήρα από ZX130 Kawasaki. Στο επόμενο βίντεο θα φτιάξω το κυλινδροπίστωνο και την κεφαλή, να τα βάλουμε όλα πάλι, να κλείσει το μοτέρ. Θα προσπαθήσω να κάνω και μια αγκομέτρηση για να βρούμε τη σχέση πίεσης, να είμαστε έτσι πιο διαβασμένοι, γιατί μπορεί στο μέλλον να βάλουμε και κεντροφόρο, θα δούμε. Αυτά από μένα. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να αγοράσετε μπλουζάκι, καπελάκι και κούπα. Καπελάκι να φοράτε, γιατί τώρα έχει πολύ ήλιο το καλοκαίρι. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram ή γράψτε την κάτω στα σχόλια, έτσι ώστε να μπορούμε ο καθένας με τις γνώσεις του να βοηθήσει τον άλλον, γιατί ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε και το επόμενο και να προσέχετε, να φοράτε πάντα κράνος και να περνάτε καλά. Τα λέμε!